στο στούντιο είναι ο Βασίλης Κουρής και ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Και Βασίλη, έρχομαι κατευθείαν σε σένα. Ξεκινάμε τώρα με ένα δεδομένο κλίμα ρήξης και θέλω να σε ρωτήσω τι νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Άμεσα. Αποχωρήσεις κάποιων στελεχών, γκρίνια και αντιπαραθέσεις. Διάσπαση πάντως όχι. Σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε κάτι τέτοιο. Αν και άκουσα για παράδειγμα κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά. Για παράδειγμα, άκουσα ότι υπάρχει 60-40. Δεν υπάρχει 60-40. Υπάρχει πρόεδρος που μόλις έχει εκλεγεί. Είναι καθαρή λύση. Είναι πρόεδρος και αυτός σε πολύ μεγάλο βαθμό κρίνεται. Το πώς θα απλώσει και πώς θα μοιράσει την εξουσία, την εσωκομματική, είναι και δικιά του ευθύνη, πρωτίστως σε ορισμένες θέσεις, ίσως και μοναδικά σε άλλες δικιά του ευθύνη, και με αυτή την έννοια θα κριθεί και ο ίδιος. Δεν υπάρχει συνεπώς παζάρι 60-40 και οτιδήποτε. Υπάρχουν καθαρές σχέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως για παράδειγμα, αν οι δηλώσεις Αξιδάκη ή η επίθεση Φίλη έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις που δεν έχουν ευθείες βολές, αλλά έχουν πλήρη αμφισβήτηση. Για παράδειγμα, του κυρίου Γεροτζιάφα, που ήταν στο Think Tank τώρα του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος βουλευτής στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο και το κυριότερο είναι τι κινήσεις θα κάνει η ηγεσία για να επουλώσει τα τραύματα αυτό το χρονικό διάστημα. Αφορά και θέσεις, αφορά όμως πρωτίστως πολιτικές θέσεις και θα κριθεί σε αυτό στην πορεία. Το δεύτερο και το σημαντικότερο, θα επιμείνω και σήμερα, είναι οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν. Αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα και θα βγουν πρώτες μέσα στη βδομάδα, δείξουν ότι με τον Κασελάκη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 20%, 22%, 24%, είναι σαφές ότι δεν θα αμφισβητηθεί από κανέναν. Και όσο αυτό συνεχίζεται, δεν θα αμφισβητείται από κανέναν. Όσο δίνει κυβερνητική προοπτική, όσο δείχνει ότι μπορεί να μεγαλώσει το κόμμα, οι αμφισβητήσεις θα είναι περιθωριακές. Και η στάση σήμερα της κυρίας Αξιόγλου, κατά τη γνώμη μου, ήταν ενωτική, δεν πήρε θέση ευθύνης, δεν ξέρω και ποια ήταν η θέση που της πρότεινε. Δηλαδή, πάρε όποια θέση θέλεις, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου σε ένα κόμμα. Είναι, σου προτείνω αυτό, αν δεν θες αυτό υπάρχει τούτο. Νομίζω ότι η πρόταση ήταν για να απορριφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και απορρίφθηκε σε αυτή την ιστορία. Και όμως, να καταγραφεί. Για να καταγραφεί. Προσθέτω, να καταγραφεί όμως, η κυρία Αξιόγλου είναι σαφές ότι επέλεξε μια στάση ενότητας σε αυτή την ιστορία και νομίζω αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν αυτή τη στιγμή. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα είναι οι δημοτικές εκλογές. Απόψε ο κύριος Κασελάκης πήγε στη συγκέντρωση, στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου του Κώστα Ζαχαριδιάδη, του υποψηφίου Δημάρχου Αθηναίων, που σημαίνει ότι παίρνει πάνω του την υπόθεση και θέλει να πάει καλά. Θέλει όχι απλώς να είναι δεύτερος, αλλά να πάει και σε δεύτερο γύρο τον Κώστα Μπακογιάννη. Αυτό θα συνεχιστεί. Θα γίνει και με τον Ιωακιμίδη στην περιφέρεια, θα γίνει και με τον Μπέγκα στην Θεσσαλονίκη, θα γίνει και αλλού, φαντάζομαι, ώστε να φανεί ότι παίρνει μια πρώτη ανάσα. Όμως κακά τα ψέματα. Δημοσκοπήσεις και ευρωεκλογές είναι αυτό που θα κλείνουν σε μεγάλο βαθμό την προοπτική. Με δύο ακόμα θέματα. Το πρώτο είναι πώς θα επιτεθεί και πώς θα αντιμετωπίσει τον κύριο Κασελάκη τον Μέγαρο Μαξίμου. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι τέτοιο, μια ένδειξη. Όμως οι πληροφορίες λένε, θα λέει Κασελάκης ίσον Πολάκης. Αυτό θα πει αύριο και ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ. Ανδρουλάκης ίσον Πολάκης. Και θα δούμε Κασελάκης, λοιπόν. Ίσον Πολάκης. Ναι. Και στην πορεία θα δούμε το ενδεχόμενο μια κουβέντα που γίνεται ότι αν δεν κατορθώσουμε μέχρι τις ευρωεκλογές, λένε, να υπάρχει ένα κόμμα που θα μπορεί να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη, είτε αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο βαθμό, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό, κάποιο ένα κόμμα που είναι 25-30%, αν και τα 2-16 δεν έχει καμία σημασία, ήρθε η ώρα να ιδρύσουμε ένα νέο κόμμα. Αυτό νομίζω ότι είναι ο επίλογος στην κουβέντα που κάνουμε. Μάλιστα, είπες κάποια πράγματα λοιπόν, πολλά θα έλεγα, που πρέπει να περιμένουμε. Θα πω τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζει τις οδύνες της μετάβασης σε μια νέα εποχή που σφραγίζει, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, η επικράτηση του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα, Αλέξανδρε, έρχομαι σε σένα για τη δική σου εκτίμηση, για να μου πεις τώρα αν μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το ρήγμα που έχει ανοίξει. Είναι δεδομένο ότι ο κύριος Κασελάκης έχει να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και έχει και ένα πολύ μεγάλο θετικό στοιχείο που έχει πάρει από την κάλπη. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι δεν κινείται ως κόμμα, ως μηχανισμός, ως πολιτικός οργανισμός, δεν κινείται με βάση την συγκολητική ουσία της εξουσίας. Μέχρι τώρα ήταν υπό την σκέπη, υπό την ομπρέλα του Τσίπρα που τα κάλυπτε όλα και ακόμα και οι φωνές αντίρρησης ή οι φωνές
που δεν ήταν με την κεντρική γραμμή, έπεφταν κάτω από την δύναμη του ηγέτη που για πάρα πολλά χρόνια οδηγούσε το κόμμα μπροστά. Άρα υπό αυτή την συνθήκη όλα έμπαιναν κάτω από το χαλί και κανείς δεν μπορούσε στην πραγματικότητα να πάει λίγο παρακάτω. Ακουγόντουσαν πάρα πολλές φωνές, αλλά είναι δεδομένο ότι όσο υπήρχε Τσίπρας, αυτές τις φορές δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω. Το κλίμα άλλαξε, η μέρα άλλαξε, η σελίδα άλλαξε. Θα έλεγα ότι άλλαξε το βιβλίο με την εποχή Κασελάκη. Και εδώ μένει να δούμε αν ο κύριος Κασελάκης μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη που οι αντίθετες φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δημιουργικές και δεν θα είναι τέτοιες ώστε να υποσκάπτουν την προσπάθεια που θα κάνει ο νέος πρόεδρος για να δημιουργηθεί ένα φρέσκο, ένα καινούριο, ένα άλλο κόμμα και να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικό. Προφανώς και οι δημοσκοπήσεις θα είναι ένα δείγμα για την αποδοχή που έχει ο κύριος Κασελάκης και η νέα μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, αυτό που έχει είναι μια νοπή εντολή, ισχυρή εντολή, να τα αλλάξει όλα. Αυτό που φωνάζαν οι υποστηρικτές του έξω από την Κουμουνδούρου. Και το όταν λέμε να τα αλλάξει όλα, είναι και ισχυρή εντολή να αναμετρηθεί και με το παλιό, αυτό που εκπροσωπούσε το παλιό του ΣΥΡΙΖΑ. Και του δίνει τη δύναμη να μπορεί να κάνει κινήσεις τέτοιες ώστε να μπορέσει να καθαρίσει το τραπέζι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει εκτός οργάνων ή εκτός καταστατικού ή εκτός των υπολείπων μελών που μπορεί και πρέπει να συναποφασίζουν για το τι ένα θα γίνει. Ένα προβληματάκι δεν ξέρουμε ακόμα σε αυτό μόνο. Ποια είναι αυτά που πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχει κάποια, θέλω να πω, δήλωση. Δεν μας το έχει πει, εννοείς. Δεν το ξέρουμε. Συνεπώς, το μια εντολή που λέει άλλαξε τα όλα, είναι μια αόριστη εντολή. Δίνει την πρόθεση και τη διάθεση, αλλά είναι ένα πράγμα που είναι αόριστο. Εντελώς. Αλλά του δίνει τη δύναμη να πάει σε αυτή τη λογική του, να αλλάξει αυτά που οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου θεωρούσαν ότι είναι βαρύδια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα φανεί. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο σε αυτό το σημείο.